Σεισμολογικές υπηρεσίες με τεράστιες δυνατότητες μπορεί να προσφέρει η αξιοποίηση οπτικών ινών που είναι αναπτυγμένες κυρίως στο αστικό περιβάλλον. Για τις επόμενες 15 ημέρες στα Χανιά θα εφαρμόζεται πειραματικά μια πρωτοποριακή μέθοδος καταγραφής της δραστηριότητας στο εσωτερικό της γης. Είναι μια πρωτοποριακή τεχνολογία που εφαρμόζουμε χάρη στην ευγενική συμπαράσταση του Δήμου Χανίων που μας παραχώρησε οπτικές ίνες από το Μητροπολιτικό Δίκτυο του Δήμου και την συμπαράσταση του τεχνικού τμήματος του ΟΤΕ στα Χανιά. Διεξάγεται αυτή τη στιγμή ένα πείραμα για τις επόμενες 15 μέρες. Η πειραματική αυτή εφαρμογή έρχεται να λειτουργήσει ως ένα δίκτυο σεισμογράφων. Στέλνοντας απλά ένα παλμόφωτος λέιζερ στο δίκτυο οπτικών ινών, συλλέγονται πολύτιμες πληροφορίες για την παραμόρφωση της οπτικής ίνας από την παρουσία ελαστικών κυμάτων σεισμικής ή και ανθρωπογενούς προέλευσης. Έτσι ώστε να μπορούμε να αποδείξουμε και να πιστοποιήσουμε ότι οι οπτικές ίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή εδαφικών κινήσεων, εδαφικού μικροθορύβου, μικροσεισμικής δραστηριότητας, αλλά και σεισμικών γεγονότων στην ευρύτερη περιοχή, με ένα πλούσιο δίκτυο οπτικών ινών. Το δίκτυο οπτικών ινών, μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτό, μπορεί να καταγράφει τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, αλλά και να διακρίνει από πού προέρχεται. Μπορεί να ανιχνεύει σε 24-ωρη βάση ακόμη και τις πιο ανεπαίσθητες κινήσεις και μεταβολές που συμβαίνουν γύρω του. Με ειδικές έξυπνες τεχνικές γίνεται διαχωρισμός της σεισμικής δραστηριότητας από άλλου είδους πηγές. Τέτοια τεχνολογική προοπτική δείχνει ότι το μέλλον μετά από 10 χρόνια πώς θα είναι τα συστήματα μετρήσεως της σεισμολογίας. Θα μιλάμε πια για το πάντρεμα της σεισμολογίας με τη φωτονική. Το πείραμα που διερευνά τις δυνατότητες παρατήρησης στη σεισμολογία της επόμενης δεκαετίας διεξάγεται από το Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του ΕΛΜΕΠΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αλκαλά της Ισπανίας.